Ένα πλέγμα μέτρων για την αντιμετώπιση και την αποφυγή διάδοση του μεταχρωματικού έλκου του πλατάνου προωθεί κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξη και Περιβάλλοντο. Η ασθένεια εδώ και δύο δεκαετίε εξαπλώνεται στα πλατανοδάση τη Δυτική Ελλάδα κυρίω, είναι γνωστή και στην Ήπειρο και στα Γιάννενα, όπω είναι γνωστό, και γίνονται προσπάθειε για την εξάλληψή τη και την προστασία των υγειών δέντρων. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα μέτρα που θεσπίζονται προβλέπονται σε κανονισμού τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχετική μελέτη του Ελγό Δήμητρα και στι εισηγήσει των δασικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν ω προ τα μέτρα, συνεχίζονται οι μακροσκοπικοί φυτο-υγειονομικοί έλεγχοι σε όλη τη χώρα, οι οποίοι υλοποιούνται από τον Πενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, σύμφωνα με το πρόγραμμα ετήσιων επισκοπήσεων που συντάσσεται με συνεργασία υπηρεσιών των δύο υπουργείων. Η Διεύθυνση προστασία δασών τη Γενική Διεύθυνση Δασών. Και δασικού περιβάλλοντο του Υπουργείου Περιβάλλοντο ορίζεται υπεύθυνοι για τη σύνταξη εθνικού σχεδίου δράση. Μετά από την επιβεβαίωση κρούσματο, οι οριοθετημένε ζώνε γύρω από αυτό αποτυπώνονται σε ψηφιακού χάρτε που θα αναρτώνται σε ειδικό διαδικτυακό τόπο. Σχεδιάζονται τοπικά σχέδια δράση όπου ορίζονται τα μέτρα αντιμετώπιση και ο ρόλο κάθε εμπλεκόμενη αρμόδια υπηρεσία ή φορέα. Στι οριοθετημένε ζώνε εφαρμόζονται εντατικέ επισκοπήσει. Αν μετά την επισκόπηση δεν διαπιστωθεί στη διάρκεια 10 συνεχόμενων ετών αντί για 2 έτη που ίσχυε στην παλιότερη οικία η παρουσία του επιβλαβού οργανισμού, τότε οι ζώνε πάβουν να ισχύουν όπω και τα μέτρα αποτροπή στη διάδοση τη ασθένεια. Στα ενδεδειγμένα μέτρα τώρα που αφορούν στην κοπή την καταστροφή με καύση ή υγειονομική ταφή των προσβεβλημένων δέντρων, πλέον αναφέρεται και η δυνατότητα μεταφορά και περαιτέρω διαχείριση τη προσβεβλημένη ξυλία με θερμική επεξεργασία σε κατάλληλε μονάδε, πάντα υπό την υποπτία τη οικία δασική υπηρεσία. Ορίζονται τέλο συγκεκριμένα διοικητικά πρόσημα έω και 50.000 ευρώ για του παραβάτε, π.χ. μία απολύμαση των εργαλείων κοπή, διακίνηση φυτών ή ξυλία πλατάν προερχόμενα προσβεβλημένη περιοχή, παρακόλληση ελέγχων. Τα διοικητικά πρόσημα αποτελούν πόρο για τον οργιασμό του ειδικού φορέα δασών που διαχειρίζεται το πράσινο ταμείο ώστε να χρησιμοποιηθούν για την άμεση αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων.